σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή χρονιά σε όλους. Καλύτερη, να μην τι άλλο. Κυρία Θανασίου, θα το δείξει η παραλλαγή ομικρών. Θέλω να δούμε μαζί, διότι είναι χιλιάδες οι θετικοί στον ιό και πολλαπλάσια οι στενές επαφές. Πρέπει να θυμηθούμε μαζί, το ψάχνουν άλλωστε και οι πολίτες. Αντιλαμβάνομαι στη μονάδα Εχνηλάτησης γίνεται χαμός και δεν μπορούν καν να ανταποκριθούν στα τηλέφωνα ή να στείλουν τα αναγκαία για την Εχνηλάτηση. Θέλω να δούμε μαζί τι ισχύει τώρα, αυτή τη στιγμή. Κάποιος όταν διαγνώσκεται θετικός στον ιό, έτσι. Λοιπόν, μπαίνει άμεσα σε αυτοαπομόνωση. Θέλετε να τα τρέξουμε μαζί, να ενημερώσουμε τους πολίτες? Να τα τρέξουμε, κυρία Σάβα, και να πούμε αρχικά, πριν περάσουμε σε αυτό, ότι εντός της ημέρας θα εκδοθεί ανακοίνωση στην οποία θα αναφέρει ότι πλέον επιβάλλεται οι πολίτες να προχωρούν στην ενημέρωση του συστήματος Εχνηλάτησης. Δηλαδή, αυτή η ανακοίνωση που βγήκε τις προηγούμενες ημέρες, ότι όταν κάποιος βρεθεί θετικός, θα του αποσταλεί την ημέρα της διάγνωσης γραπτό μήνυμα στο κινητό, που εκεί θα περιέχεται ένας σύνδεσμος, στον οποίο όταν τον επιλέξουν αυτόν τον σύνδεσμο οι πολίτες, θα τους δίνονται κωδικοί πρόσβασης και θα μπορούν να καταχωρήσουν τις επαφές τους, και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεται και ο προσωπικός τους ιατρός. Αντιλαμβάνεστε ότι με 5.000 κρούσματα ημερησίως διπλασιάζονται οι επαφές, διπλασιάζονται συνεχώς και τα κρούσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και απεριόριστες οι δυνατότητες των αρμοδίων υπηρεσιών, δηλαδή της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης, έτσι ώστε να καλούν τον κάθε πολίτη ξεχωριστά στο τηλέφωνο του. Άρα επιβάλλεται οι πολίτες να καταχωρούν τα στοιχεία στον σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεται ο προσωπικός τους ιατρός και θα ακολουθούνται και στην συνέχεια οι δέουσες ενέργειες, έτσι ώστε να λάβουν την αποδέσμευσή τους και, το σημαντικό, να εκδώσουν και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Ναι, να τα δούμε έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει, για να προσθέσουμε εκεί που αλλάζει κάτι, διότι και να ενημερώσουν. Το θέμα είναι και μετά οι στενές επαφές τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θετικό στον ιό άμεσα σε αυτοαπομόνωση, ενημερώνεται ο προσωπικός γιατρός κατά τον τρόπο που μόλις μας έχετε εξηγήσει. Πολύ σωστά. Ενημέρωση των επαφών, εργοδότη, σχολείου, στρατοπέδου κλπ. Ό,τι ισχύει. Άρση αυτοπερισμού αφού παρέλθουν οι μέρες βάσει πρωτοκόλλου και αφού ληφθεί SMS. Και ο αυτοπεριορισμός πότε ολοκληρώνεται θα το δούμε στη συνέχεια οι μέρες που χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο. Απαγόρευση μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς, απαγόρευση ταξιδιών πρώτης αποδέσμευσης, δωρεάν κρατική καραντίνα για πολίτες ή τουρίστες που δεν μπορούν να τηρήσουν την απομόνωση στο σπίτι ή ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Αυτά ισχύουν. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τώρα πάμε στη λήψη SMS από θετικά περιστατικά. Που δίνονται οι οδηγίες αυτοαπομόνωσης και υπάρχει το link που λέγαμε πριν με κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση στοιχείων, δήλωση επαφών και προσωπικού γιατρού ενημέρωση. Πολύ σωστά. Από αυτό το σύνδεσμο λοιπόν θα γίνεται καταχώρηση για να έχουν και την δυνατότητα στην συνέχεια να εκδώσουν το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό και να μπορεί να παρακολουθεί και τον ασθενή ο προσωπικός ιατρός. Και εδώ, κυρία Σάβα, πρέπει να πούμε προς τους πολίτες ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται από όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, και εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα ας ζητήσουν την βοήθεια κάποιου ατόμου από το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να καταχωρήσει αυτά τα στοιχεία. Και ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι γιατί κόβουμε τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς δεν είναι εφικτό με τόσες χιλιάδες επαφές ή αν θέλετε και κρούσματα να μπορούν οι λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας να επικοινωνήσουν με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Μα γι' αυτό το λέμε εδώ, κύριε Θανασίου, δεν έχει κανένα νόημα. Μέχρι να επικοινωνήσουν, μέχρι να πάει το μήνυμα να εύστοχα πάρει την επόμενη κάστα, να δούμε ότι είπαμε ότι παρακολουθείται από τον προσωπικό γιατρό, ο οποίος ενημερώνεται μέσα από το σύστημα. Αυτό τουλάχιστον λειτουργεί. Ενημερώνεται εγκαίρως οι προσωπικοί γιατροί. Πολύ σωστά, και αν μου επιτρέπετε, μας έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου οι λειτουργοί, διότι για σήμερα και αύριο είναι πέραν των 3.000 τα άτομα τα οποία δεν έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία και πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους. Γι' αυτό ζητάμε τη συνεργασία των πολιτών. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, η αποδέσμευση γίνεται στις 10 μέρες από τη διάγνωση ή εκδήλωση συμπτωμάτων. Λαμβάνεται SMS με ημερομηνία αποδέσμευση. Αυτό γίνεται από το Υπουργείο, από την Εχνηλάτηση ή από τον προσωπικό γιατρό? Αυτό γίνεται πάλι βάσει και της πλατφόρμας, πάλι θα έρχεται από τον προσωπικό ιατρό. Όταν καταχωρηθεί θα γίνεται η διερεύνηση, θα γίνεται η παρακολούθηση από τον προσωπικό ιατρό και θα υπάρχουν και τα σχετικά, αν θέλετε, στοιχεία, έτσι ώστε να λάβει και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό στο τέλος της αποδέσμευσής του. Μάλιστα. Τώρα να δώσουμε τις πληροφορίες. Είναι 14.74, Δευτέρα με Κυριακή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν ξέρω αν απαντάει κιόλας. Η πληροφόρησή μου από τους πολίτες είναι ότι δεν απαντάει κανείς, γιατί γίνεται χαμός.
Υπάρχουν, αν θέλετε, και τα άλλα τηλέφωνα που είναι, αν θέλετε, μπορούμε να τα αναφέρουμε, κυρία Σάβα. Είναι όσον αφορά την ηλεκτρονική φόρμα, είναι 5 τηλέφωνα, 22 5 14 241 242 243 244. 22 5 14 και αρχίζει από το 241 και φτάνει μέχρι το 244. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση και μέσα στην ιστοσελίδα του coronavirus, όπου μπορούν οι πολίτες εκεί να λάβουν, αν θέλετε, να δουν και τα σχετικά τηλέφωνα και να δώσουμε ακόμη ένα τηλέφωνο, το 22 605 322, που είναι το τηλέφωνο του γραφείου, που όσο μπορούμε και εμείς, κυρία Σάβα, βοηθάμε τους συμπολίτες μας. Ναι, και το 1420 σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων, ιατρική εκτίμηση ανάγκη μεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτό είναι επί 24ωρου βάσεως, το 1420. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε τις στενές επαφές κρουσμάτων. Πρώτα απ' όλα, ποιοι θεωρούνται σήμερα στενές επαφές? Είναι οι συγκάτοικοι, οι άμεση, που ήρθαν σε άμεση σωματική επαφή, απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις, παραδείγματος χάρη σάλιο, επαφή με κρούσμα σε λιγότερο από 2 μέτρα για πάνω από 15 λεπτά, σε κλειστό χώρο για πάνω από 15 λεπτά και σε απόσταση κάτω των 2 μέτρων, επαγγελματίες υγείας, άτομο που παρήχε φροντίδα σε κρούσμα COVID-19, προσωπικό εργαστηρίου που χειρίστηκε δείγμα επιβεβαιωμένου κρούσματος χωρίς τον ενδεδειγμένο προστατευτικό εξοπλισμό, συνταξιδιώτης αεροσκάφος, άτομα που ταξίδευαν μαζί, φρόντιζαν τον ασθενή, μέλη πληρώματος που εξυπηρέτησαν το τμήμα του αεροπλάνου που καθόταν ο ασθενής. Αυτή τώρα να ρωτήσω. Επειδή πήγα και εγώ χθες να κάνω PCR test, δεν επιβάλλεται η χρήση της πιο προστατευτικής μάσκας, της FFP2, στα παιδιά εκεί που κάνουν αυτή τη διαδικασία, που λαμβάνουν τα δείγματα? Κύριε Σάβα, αυτό δεν το γνωρίζω. Επιφυλάσσομαι όμως να ρωτήσω και να σας ενημερώσω. Σίγουρα οι συστάσεις που υπάρχουν από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου είναι η διπλή, αν θέλετε, χειρουργική μάσκα και οι δύο μάσκες οι οποίες έχουν αναφερθεί, και N95 και που έχουν αναφερθεί στην προχθεσινή ανακοίνωση του, μετά από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκεί και πάλι είναι σύσταση για αυτές τις μάσκες. Λοιπόν, τώρα. Τι ισχύει για στενή επαφή που έχει κάνει και τις τρεις δόσεις, σε κάθε περίπτωση την ενισχυτική δόση? Δεν είναι υποχρεωτικός ο αυτοπεριορισμός. Πείτε μας όμως εσείς αυτά καλύτερα με τη σειρά να ξέρουμε, λοιπόν, γιατί μάλιστα, είναι το πιο αφορά... η ερώτηση της μέρας. Μάλιστα. Όσον αφορά τα άτομα τα οποία έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση, δεν είναι υποχρεωμένοι να αυτοπεριοριστούν, αλλά πρέπει όλοι μας να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Mm-hmm. Υπάρχει σύσταση για PCR test το συντομότερο δυνατόν μέσω της διαδικασίας εγκλινάτισης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα ενημερωθούν από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να προγραμματιστεί αυτό το τεστ δωρεάν μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας. Αυτό όσον αφορά τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτική τώρα, δόση. Τώρα, που μιλούμε, κύριε Αθανασίου, η διαδικασία ποια είναι, πότε θα ενημερωθεί να κάνει PCR δωρεάν, έτσι όπως είναι οι αριθμοί? Γι' αυτό αναφέρομαι, κυρία Σάβα, να πούμε ότι υπάρχουν συνεχώς, γίνονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, αν θέλετε, από πλευράς των αρμόδιων λειτουργών και τουλάχιστον προσπαθούμε να αποφορτήσουμε αυτά τα άτομα από την διαχείριση, αν θέλετε, της ιχνηλάτησης, έτσι ώστε να μπορούν όλοι μαζί να ενημερώνουν αυτούς τους πολίτες για να κάνουν το PCR τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, θα χρειάζεται όμως. Είναι πολύ σημαντικό το να πω ότι χρειάζεται. Το συντομότερο δυνατόν, μήπως να το ξανασκεφτούμε λίγο ακριβώς, το συντομότερο δυνατόν μήπως πρέπει να είναι 4-5 μέρες από την. Το συντομότερο δυνατόν είναι όποτε κριθεί αναγκαίο, αν θέλετε, όποτε δοθεί η ευκαιρία μέσα από τις χιλιάδες, αν θέλετε, επαφές που υπάρχουν καθημερινά από τους αρμόδιους λειτουργούς, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν αυτά τα άτομα. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν χρειάζονται αυτά τα άτομα να αυτοπεριοριστούν, όμως πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι με αυτή την αύξηση των κρουσμάτων ημερησίως πρέπει πλέον να συμπεριφερόμαστε όλοι σαν να είμαστε άτομα τα οποία, αν θέλετε, παρουσιάζουν συμπτώματα. Αυτό το λέω έτσι ώστε να έχουμε, αν θέλετε, να είμαστε έτοιμοι να προστατευτούμε, να λαμβάνουμε συνεχώς τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μάλιστα, και πάμε σε όσους είναι στενές επαφές και δεν παρήλθαν οι 7 μήνες από την τελευταία δόση. Και πάλι αυτά τα άτομα δεν είναι υποχρεωμένα να αυτοπεριοριστούν, θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, υποχρεωτικό PCR test μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης, για να πούμε ότι υπάρχει σύσταση εδώ για rapid test αμέσως αφού ενημερωθούμε για την επαφή και θα πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε κάθε 48 ώρες μετά την επαφή μας με το θετικό κρούσμα για την περίοδο μίας εβδομάδας. Αυτές είναι οι οδηγίες και αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε σύσκεψη, κυρία Σάβα, αυτές οι οδηγίες αξιολογούνται και αν κρίνεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, όπως έγινε, αν θέλετε, με τους επαγγελματίες υγείας, αυτά θα προχωρήσει η Υπουργική Υγείας στις δύο συνέχειες.
επόμενη, αν θέλετε, θεματική Παρακαλώ. που θα μας απασχολήσει. Και έχουμε επίσης για την 7η μοίρα από την επαφή για τις στενές επαφές που τώρα είμαστε, δεν παρήλθαν 90 μέρες από την αποδέσμευση. Και πάλι δεν είναι υποχρεωμένοι να αυτοπυρολιστούν αυτά τα άτομα. Υπάρχει υποχρεωτικό PCR Εννοείται αυτοί που test. έχουν νοσήσει τώρα. Άτομα που έχουν διαγνωστεί νοσήσει και δεν έχουν παρέλθει δηλαδή 3 μήνες Μάλιστα. από την αποδέσμευσή τους. Δεν είναι υποχρεωμένοι να αυτοπεριοριστούν. Θα υπάρχει υποχρεωτικό PCR test μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και πάλι υπάρχει σύσταση για rapid test αφού ενημερωθούμε από την επαφή και αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε 48 ώρες μετά από την επαφή μας με το θετικό κρούσμα και πάλι για την περίοδο μίας εβδομάδας και θα ενημερωθούμε και για το PCR αν θέλετε που θα για την 7η ημέρα. Ναι, πάμε και στην επόμενη κατηγορία που έχει να κάνει με τις στενές επαφές που έχουν παρέλθει 7 μήνες από την τελευταία δόση. Όσον αφορά τα άτομα τα οποία έχει παρέλθει το διάστημα των 7 μηνών, εδώ υπάρχει ο υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός για 14 ημέρες από την επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η αποδέσμευση μπορεί να γίνει νωρίτερα από τις 14 ημέρες με την διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης PCR με αρνητικό αποτέλεσμα την 7η ημέρα και το κόστος, αν θέλετε, επιβαρύνει τον ίδιο τον πολίτη. Και υπάρχει και υποχρεωτικό PCR test το συντομότερο δυνατόν μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης. Όμως εδώ είναι αυτό που προαναφέρατε και εσείς ότι επειδή υπάρχει αυτή, αν θέλετε, αυτό το φόρτο εργασίας από τους αρμόδιους λειτουργούς, δίνεται η ευχέρεια σε κάποιον να αποδεσμευτεί την 7η μέρα, αν όμως προχωρήσει ο ίδιος στην διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης PCR. Γιατί αυτό που εντοπιζόταν τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι μπορεί το Υπουργείο να επικοινωνήσει μαζί τους την 5η ημέρα, αν θέλετε, ή την 4η ημέρα για PCR. Όμως, βάσει πρωτοκόλλου για να επιστρέψει κάποιος στην εργασία του, θα του ζητηθεί την 7η ημέρα. Είναι ναι. εκεί που πρέπει, που αν θέλετε, Είναι η θα κληθεί επόμενη ο πολίτης ναι. να επιβαρυνθεί με το έξοδο. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου, στο σημείο αυτό να ρωτήσω αν είναι στις σκέψεις του Υπουργού, μαζί βεβαίως με το υπουργικό, Υπουργικό Συμβούλιο, αυτούς που λέμε τώρα που πρέπει να περιοριστούν στις 14 μέρες υποχρεωτικά, όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν έχουν ολοκληρώσει, να μην είναι δικαιολογημένη άδεια δηλαδή, να πρέπει να κάθονται με κανονική άδεια. Κύριε Σάβα, δεν είναι κάτι το οποίο εξετάστηκε. Υπάρχουν αρκετά, αν θέλετε, σενάρια στο τραπέζι και είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί και τις επόμενες μέρες βάσει και των εισηγήσεων των ειδικών, αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως έγινε, αν θέλετε, και για τους επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο να επιστρέφουν νωρίτερα στην εργασία τους, στο λειτουργήμά τους, για να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν, έτσι ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ήδη κάποιες άλλες χώρες προχώρησαν και στη μείωση γενικότερα της περίοδου, αν θέλετε, είναι του περιορισμού. Είναι 5 μέρες, δεν είναι σε άλλες χώρες. Κατά την 5η μέρα. Και γι' αυτό στην Κύπρο τώρα αυτό γίνεται, αν θέλετε, πιλωτικά, δοκιμαστικά ναι. για τους επαγγελματίες υγείας. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο τέθηκε από κάποια μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής στις προηγούμενες συσκέψεις. Και θα διαφανεί αυτό που προανέφερα τις επόμενες ημέρες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό να υπάρχει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, σίγουρα είτε ο περισσότερος πληθυσμός θα είναι θετικό κρούσμα, είτε οι περισσότεροι θα αποτελούν επαφή πλέον επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος. Ναι. Αυτό που έλεγα όμως ότι τρόπον είναι μια τιμωρία σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι στενές επαφές, ότι δεν θα είναι αιτιολογημένοι έτσι, η άδεια απουσίας τους. Είναι αυτό που σας προανέφερα, ότι είναι ένα σενάριο το οποίο Εντάξει. τέθηκε να το και δούμε. Θα εξεταστεί. Λοιπόν, τώρα μια τηλεθεάτρια ρωτάει εδώ, θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι μήνες πρέπει να περάσουν από τη μέρα που έβαλα το δεύτερο εμβόλιο για να βάλω το τρίτο. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής είναι στους 5,5 μήνες, κυρία Σάβα, και αναμένεται, υπήρχε και κατ' εξαίρεση για τους φοιτητές στους 5 μήνες και μόλις μπορούμε, δηλαδή μόλις μπορούν τα εμβολιαστικά κέντρα να ανταποκριθούν, θα υπάρχει και ανακοίνωση επισήμως για τους 5 μήνες να προσέλθουν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή όμως είναι στους 5 μήνες και 2 εβδομάδες μετά από την λήψη της δεύτερης δόσης. Ναι. Λέει ένας άλλος τώρα, καλημέρα. Στο εμβολιαστικά κέντρα επικρατεί ένας χαμός. Στα Λατσά πηγαίνει ο κόσμος για walk-in και τον ενημερώνω ότι τελικά δεν εμβολιάζουν χωρίς ραντεβού. Παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, ήρθα στη Λάρνακα τελικά και επικρατεί ένας χαμός με πάνω από 200 άτομα στιβαγμένα. Τώρα εμβολιάζουν τα ραντεβού των 10 και 4. Είναι και μια φωτογραφία μπορούμε να τη δείξουμε σε λίγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Το οποίο περίπτωση. Συνδυαστικά μαζί με τους εμβολιασμούς είναι και αυτό που θέλετε από όλο τον κόσμο, rapid test και PCR.
Είχαμε την πρωτοχρονιά, κλειστά, ουρές. Είναι και εκεί μια αιστεία μόλυνσης, κυρία Θανασίου. Τουλάχιστον για τα θεοφάνεια θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα ενημερωθούν τα κλινικά εργαστήρια νωρίτερα να κάνουν το κουμάντο τους. Γίνονται οι ενέργειες, κυρία Σάβα, να γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν, αν θέλετε, προβλήματα είτε σε σημεία δειγματοληψίας είτε στα κέντρα εμβολιασμού και γι' αυτό υπάρχουν εκεί οι λειτουργοί για να προχωρούν στις δέουσες ενέργειες. Τώρα, όσον αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα, χθες εκδόθηκε ανακοίνωση που έλεγε ότι για την κρατική έκθεση αλλά και για το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, το εμβολιαστικό κέντρο ελεύθερης προσέλευσης για τους πολίτες 12 ετών και άνω θα αρχίσει από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 και ο λόγος είναι διότι υπήρχε αυξημένος αριθμός ραντεβού και των παιδιών ηλικίας 5 με 11 που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και τα ραντεβού των πολιτών ηλικίας 12 ετών και άνω. Στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα ισχύει το ωράριο, δηλαδή είτε με ραντεβού είτε γολκίν από τις 8 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να. Όσον αφορά τώρα τις ημέρες των εορτών, είδαμε ότι υπήρχε επέκταση ωραρίου, αν θέλετε, όσον αφορά τα φαρμακεία τα οποία εφημερεύαν των εφημερεπών των φαρμακείων. Από εκεί και πέρα, κυρία Σάβα, γίνονται ασκήσεις επιχάριστο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, για να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των σημείων δειγματοληψίας, κάτι το οποίο είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, για να υπάρξει και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Και θα σου γίνεται σκέψη έτσι να περάσουμε απευθείας στο PCR που δείχνει, διότι έχουμε πολλά ψευδώς αρνητικά rapid test, ακριβώς επειδή είναι διαφορετικό και το. Το φορτίο, αν θέλετε, γίνονται σκέψεις για PCR. Κυρία Σάβα, αν μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Λέω, επειδή καλεί τον κόσμο να κάνει rapid test και κυρίως αυτό μπορεί να χρειαστεί να δείξει τι, να είναι ψευδώς αρνητικά και να χρειάζεται το PCR, δεν περνάμε απευθείας αυτά και για εξοικονόμηση πόρων, αλλά και για να μην κυκλοφορούμε όλοι νομιζόμενοι ότι είμαστε αρνητικοί ενώ είμαστε θετικοί. Από εκεί πέρα, για να γίνει, αν θέλετε, ένα PCR χωρίς να επιβαρυνθεί με τα έξοδα ο ίδιος ο πολίτης, θα πρέπει να ενημερωθεί ο προσωπικός ιατρός, έτσι ώστε να γίνει μέσω των ιατρίων δημόσιας υγείας. Ναι. Λοιπόν, τώρα από πείτε πέρα μου, έχω πολλά μηνύματα, όμως θέλω να πάω να δω και εκείνο με τις αυστηροποιήσεις στις πύλες εισόδου. Είχαμε εδώ καλεσμένο τον Υπουργό προχθές και μας είπε ότι 70 τόσοι ήρθαν στην χώρα μας, εν γνώση τους θετικοί. Απλά για να κάνουν το PCR εδώ και να απομονωθούν έχοντας αφηχθεί στον προορισμό τους. Αυτό πώς έγινε ακριβώς, δεν είναι για όλους ένα τεστ προηγουμένως, είναι για τους μη εμβολιασμένους, τι ισχύει? Δεν ήταν από προηγουμένως αυτή η άφηξη με PCR ή με rapid test? Κυρία Σάβα, δινόταν, αν θέλετε, η δυνατότητα στους πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, έχουν λάβει την ενισχυτική τους δόση, να μην διενεργήσουν PCR πρώτης αναχώρησής του και να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση όταν αφηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι εκεί που διαπιστώθηκε ότι κάποια άτομα μπορεί να γνώριζαν, είχαν συμπτώματα ή να γνώριζαν ότι ήταν θετικοί και μετέβαιναν με το αεροσκάφος στην Κυπριακή Δημοκρατία και έκαναν την εργαστηριακή εξέταση εδώ, που εδώ εντοπίζονταν θετικοί. Yeah. Όμως υπήρχαν και περιπτώσεις ατόμων που ενδεχομένως να μην εντοπίζονταν από το PCR. Η μονάδα Ιχνηλάτης τι έκανε μετά από αυτό, γνωρίζοντας ότι κάποιος η γνώση του μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε εδώ, μπήκε όλο το αεροπλάνο σε καραντίνα μετά, ενημερώθηκαν όλοι οι συνεπιβάτες? Σίγουρα προχωρούσαν στις δέουσες ενέργειες και υπήρχε επικοινωνία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει, δηλαδή ότι αν κάποιος ξεκίνησε το ταξίδι του θετικός ή αν υπήρχε, αν θέλετε, κάποια διασπορά εντός του αεροσκάφους. Και στην Σε κάθε περίπτωση, πείτε μας τι θα ισχύει από αύριο. Από αύριο, λοιπόν, και από αύριο και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από τις 11 το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου, οι επιβάτες άνω των 12 ετών που αφυκνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένοι, όπως προσκομίζουν, αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR 48 ωρών πρώτης αναχώρησής τους και θα υποβληθούν εκ νέου σε εργαστηριακή εξέταση όταν αφηχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου το κόστος και εκεί πάλι επιβαρύνει τους ίδιους τους επιβάτες. Ναι. Τώρα, να πούμε, κυρία Θανασίου, ότι αύριο είναι η σύσκεψη του Υπουργού με τα μέλη της Βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Ο Υπουργός το είπε εδώ, ευθαρσώς, ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον μέτρα για τα θεοφάνεια. Άρα, αγγίζουμε πλέον το άβατο των εκκλησιών και εκεί μέτρα. Πείτε μου τώρα, υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή, την Εκκλησιαστική, με την εφαρμογή και μπαίνει κάποιος μέσα και τον ελέγχει, ή δεν ισχύει αυτό το μέτρο στις εκκλησίες, όπως παντού?
Κύριε Σάβα, αυτό το μέτρο όπου χρειάζεται η προσκόμιση SafePass πρέπει να ελέγχεται από την εφαρμογή HopScanam Cyprus. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Άνω των 65 ετών, κάτω των 14 ετών. Σίγουρα όμως ισχύει σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται η προσκόμιση SafePass. Έχετε κάποια πληροφόρηση αν ισχύει αυτό στις εκκλησίες? Η πληροφόρηση είναι ότι όπου απαιτείται η χρήση SafePass πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή, κύριε αυτό Σάβα. Αυτό δεν είναι πληροφόρηση, αυτό είναι η οδηγία. Το θέμα αυτή είναι η αν οδηγία. Έχετε, Ωραία. Ναι, αν έχετε πάει εσείς προσωπικά. Ναι. Πείτε μου Αν ξανά. Έχετε υπάρχει πληροφόρηση ότι δεν τηρείται αυτό το μέτρο. Ναι. Μάλιστα. Προσωπικά δεν έχω οποιαδήποτε πληροφόρηση και μπορώ να πω ότι αν θέλετε προσωπική, με προσωπική πάντοτε εμπειρία, ναι. ότι κάποιες φορές υπήρξε, αν θέλετε, ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής COVSCAN. Είναι εκεί που χρειάζεται όμως και, αν θέλετε, Ναι. και η σύσταση των Άρα, πού πολιτών. προσανατολίζεστε για μέτρα για τις εκκλησίες λόγω και των θεοφανίων? Από εκεί και πέρα. Θυμάστε πέρσι τι έγινε. Στην προηγούμενη σύσκεψη, κάποια μέλη της Συμβουλευτικής Ναι. Επιστημονικής Επιτροπής, αν θέλετε, άγγιξαν το θέμα των θεοφανίων και είπαν ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Σίγουρα αυτά θα τεθούν αύριο στη σύσκεψη στις 3 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα όμως θα κλειδώσει οτιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη μέρα και θα οδηγηθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω από οποιασδήποτε αποφάσεις. Είναι εισηγήσεις των ειδικών και είναι καλύτερα να αφήσουμε τους ειδικούς Ναι. να έρθουν Το αύριο εδώ ίδιο με τη συζήτηση. αντιλαμβάνομαι, ισχύει και για τα σχολεία. Έχω μιλήσει και με τον Υπουργό Παιδείας. Αυτός βέβαιως έχει το πρόσταγμα, θα ανοίξουν ή όχι. Και θα αποφασιστεί Και από το για να Υπουργικό φτάσει και Συμβούλιο. στην αφορά. Και εκεί δίστανται οι απόψεις των ειδικών. Θα δούμε στη συνέχεια. Πείτε μου Ωραία, αλλά τώρα, για να κύριε φτάσετε Αθανασίου, ρωτάει εδώ μια τηλεθεάτρια πόσες μέρες καραντίνας πρέπει να είμαστε όταν έχουμε τα δύο εμβόλια και είμαστε θετικοί στον κορονοϊό. Είναι ότι ισχύει για όλους τους θετικούς. Για όλους είναι 10 ημέρες. Μάλιστα. Και στη 10η ημέρα αποδεσμευόμαστε. Ναι. Λέει τώρα, όσον αφορά τους νεαρούς που εμβολιάζονται, ακόμα δίνουν κάποια δώρα στα παιδιά, όπως είχε το καλοκαίρι. Αλήθεια, το ξεχάσαμε αυτό. Ο Επίτροπος Μέχρι Εθελοντισμού που μάζεψε, έκανε κλπ. Να πρημοδοτήσει τον εμβολιασμό. Ισχύουν αυτά? Στην παρούσα φάση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και σίγουρα δεν νομίζω να χρειάζεται ότι πλέον κάποιος να λαμβάνει κάποια δώρα, αν θέλετε, για να λάβει τον εμβολιασμό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε Μόνο όλοι τα πώς. παιδάκια από τον Άγιο Βασίλη Μολυβάκια, έτσι, κύριε Αθανασίου, ναι. Εκεί, αν θέλετε, είναι διαφορετικό το κλίμα όσο αφορά τα παιδάκια, τα οποία σπέβδουν σε ένα εμβολιαστικό κέντρο για να λάβουν τον εμβολιασμό, όπως σπέβδουν και στον παιδίατρό τους για να λάβουν ένα, αν θέλετε, προγραμματισμένο εμβόλιο. Ναι, εκεί φρουτάκια δίνουν. Κύριε Αθανασίου, κλείνοντας, να πούμε ξανά για τους εμβολιασμούς παιδιών, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς τις επόμενες μέρες, τις ώρες. Μας είπατε κάπως διαφοροποιείται. Και να κλείσουμε με αυτό. Μάλιστα. Όσον αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 με 11 ετών, είπαμε ότι για σήμερα υπάρχει 3 και αύριο 4 σε όλες τις επαρχίες θα υπάρχει εμβολιασμό των παιδιών κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, αλλά και γολκίν στην Λεμεσό και στην Λευκοσία μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες σε συνεργασία με την Παιδιατρική Εταιρεία, το ίδιο θα γίνει στις 8 του μήνα στο Εμβολιαστικό Κέντρο, Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού, και στις 15 Ιανουαρίου θα λειτουργήσει εμβολιαστικό κέντρο στο γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων στην Τριμήκλινη, και εκεί είναι για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά που ζουν στις ορεινές κοινότητες. Σημαντικό να πούμε ότι σε αυτές τις εκστρατείες παρέχεται η δυνατότητα εμβολιασμού και παιδιών τα οποία δεν είναι και κραμμένα στο γεσί. Και σίγουρα για να εμβολιαστεί ένα παιδί, θα πρέπει ο γονέας να έχει μαζί του το έντυπο συγκατάθεσης όπου χρειάζεται, κυρία Σάβα, να είναι υπογεγραμμένο ναι. και από τους δύο γονείς. Λοιπόν, και χθες με τους 640 παιδιά που εμβολιάστηκα, πόσο είναι το ποσοστό αυτών των ηλικιών 5 με 11? Αυτή τη στιγμή δεν έχω μαζί μου το ποσοστό, ναι. κυρία Σάβα. Ο μόνος αριθμός που μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε, είναι ότι για τις επόμενες 10 ημέρες μέχρι σήμερα έχουν διευθετηθεί περίπου 3.500 ραντεβού για τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών. Σας ευχαριστώ, κύριε Αθανασίου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα.